Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλησπέρα σε Ελλάδα, Κύπρο και Ομογένεια. Είναι Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου. Να δούμε όλη την ειδησιογραφία μέχρι τις 8 μαζί. Και φυσικά θα ξεκινήσω με το τι ακριβώς συμβαίνει σε σχέση με την Τουρκία. Να υποδεχθώ ζωντανά, θέλω εκλεκτούς καλεσμένους και απόψε. Χρήστος Χαλαζιάς. Καλησπέρα σε όλους και να είμαστε καλά και με υγεία. Περιμένω το σχόλιο σου για τα ελληνοτουρκικά, γιατί έχουμε εξελίξεις. Ζωντανά θα συζητήσουμε εδώ και τις καταιγιστικές, γιατί έχουμε καταιγιστικές και πολιτικές εξελίξεις που δρομολογούνται σε σχέση με το σκάνδαλο Novartis Gate. Ο κύριος Χρήστος Τσάμης είναι κοντά μας απόψε, ο τέος διοικητής από το Γεώργιος Γεννηματάς, στο Γενικό Κρατικό Αθηνών. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ζωντανά στο στούντιο ο κύριος Παναγιώτης Παπανικολάου, ο νευροχειρουργός, ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, από το Γενικό Κρατικό Νίκαια, από τους καλύτερους νευροχειρουργούς μας. Καλώς ήρθατε, γιατρέ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ήταν λίγο πολύ ευθυμία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα δούμε τι γίνεται με τους Τούρκους, γιατί θέλω να μας δώσουν οι συνάδελφοι από το Control όλα τα ντοκουμέντα, τα φωτογραφικά, τα οποία εδόθησαν στην δημοσιότητα με τους Τούρκους, οι οποίοι πολύ κοντά στα Ήμια, είναι η είδηση της ημέρας αυτή, χτίζουν, εδώ είναι το σημείο που βλέπετε και έχει μπει με το κόκκινο σημάδι. Μία αποβάθρα λοιπόν και ένα παρατηρητήριο φυλάκιο έχουν ξεκινήσει και κατασκευάζουν, παρακαλώ, οι Τούρκοι στην νησίδα Τσαβούς. Είναι πολύ κοντά στα Ήμια η διοίκηση των ναυτικών δυνάμεων της Τουρκίας. Είναι πολύ κοντά, είναι απέναντι. Εδώ βλέπετε το χάρτη. Ήμια, Τσαβούς, Καλόλυμνος και καταλαβαίνετε ποιες είναι οι αποστάσεις. Δίνουν λοιπόν οι συναδελφοί μας οι Τούρκοι ότι τα 8 τουρκικά σκάφη που περιπολούν σήμερα κοντά στις Βραχονησίδες, υπάρχει και ελληνικό πλοίο φυσικά στα ελληνικά χωρικά ύδατα, έχουν μπει λοιπόν σε αυτή τη λογική οι Τούρκοι. Να δούμε και τις υπόλοιπες φωτογραφίες εδώ, γιατί έχουν εστιάσει σε αυτό, σε τι ακριβώς θα χρησιμεύει, πώς θα ελέγχονται οι κινήσεις οι δικές μας των ελληνικών στρατιωτικών μονάδων, να δουν τι γίνεται και με τους μετανάστες. Επίσης θα υποπτεύεται εκεί και όλη η περιφέρεια, βλέπω, του Αιδινίου δίνουν. Η περιοχή είναι ανάμεσα στον Μπόντρουμ και την Τάτσα. Το δίνω για όλους εσάς που γνωρίζετε εκεί τι γίνεται. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση της ημέρας, μαζί με τον αρχισύμβουλο του Ερντογάν. Είναι αυτός ο χιδαίος κύριος, ο οποίος, εδώ, ο κύριος Μπουλούτ, μας είπε ότι θα μας πάσει χέρια-πόδια όχι σε εμάς μόνο, και στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και στον Υπουργό, στον κύριο Καμπέρα, και σε όλους τους υπουργούς και σε όποιον Έλληνα πάει να ανέβει στα Ήμια. Τώρα λοιπόν μας είπε σήμερα ότι η Ελλάδα είναι μία μύγα και δεν πρέπει να τα βάλει με έναν γίγαντο όπως είναι η Τουρκία, γιατί θα έχει απίστευτες συνέπειες. Μας είπε επίσης ότι μας βάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούμε στην Τουρκία. Λοιπόν, ήταν σε ένα πλήρες παραλήρημα ο κύριος αυτός, ο οποίος είναι ο πρώτος στη τάξη σύμβουλος του Ερντογάν. Λοιπόν, πού είμαστε σήμερα, αν τελικά πάμε σε εκτόνωση της κρίσης? Είδα και Ισραηλινό σκάφος, γιατί και το Ισραήλ έχει ενδιαφέρον στο τι ακριβώς γίνεται. Είδα και παρέμβαση από τη Ρωσία. Γιουνκέρ έδωσε μια σφαλιάρα από την Κομισιόν. Γερμανούς είδα σήμερα, όλοι μίλησαν. Οι Γερμανοί είναι το εντυπωσιακό. Λοιπόν. Και όχι τόσο. Τι βλέπεις? Και πάμε και σε αποκλιμάκωση όλες αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό έγινε και το χθεσινό τηλέφωνο μεταξύ Γκιντερίμ και Τσίπρα. Από εκεί και πέρα. Τώρα για το παρατηρητήριο που λέμε, έτσι. Να μείνω λίγο, γιατί έχεις ρεπορτάζ εσύ. Ναι. Για το τηλεφώνημα με τον κύριο Γκιντερίμ. Γιατί η αντιπολίτευση, και θέλω να δούμε. Πήρε ο ίδιος. Δεν τον αναζήτησε ο Τσίπρας. Πήρε ο ίδιος, βλέποντας ότι όντως τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Και αυτό, μην ξεχνάμε, οφείλεται στο ότι ο μεν Ερντογκάν το μισό στρατό τον έχει ξηρίσει, τον άλλο τον έχει βάλει στη φυλακή. Όλη η πιτσιρικαρία έχει πάρει για να δείξει ότι δεν είναι οπαδί του Γκιουλέν, αλλά είναι πιστή στον ίδιο τον Ερντογκάν. Διαμαρτυρήθηκε η αντιπολίτευση γιατί δεν υπερτονίστηκε στον κύριο Γκιντερίμ από τον κύριο Τσίπρα πως είναι ελληνικά τα Ήμια
και δεν πρέπει να γκριζάρουν καθόλου το Αιγαίο. Το Αιγαίο τον γκρίζαρε πρώτος ο κύριος Σιμίτης με τον κύριο Πάγκαλο, τον εγγονό του δικτάκτορα Πάγκαλο, για να μην ξεχνάμε τι είναι. Ο Πάγκαλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος είπε ότι ο αέρας πήρε τη σημαία. Ναι. Έλλην, ο Πάγκαλος. Ή όλα μαζί τα φάγαμε και τώρα να δούμε αν τα φάγαμε όλοι μαζί. Θα το δούμε και μετά. Λοιπόν, το τηλέφωνο έγινε κατευθείαν από τον Γκελτερίμ, γιατί βλέπουν ότι τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά από την πλευρά του ελέγχου του στρατού. Και δημιουργούνται προβλήματα, πρώτον. Δεύτερον, υπάρχουν συνθήκες και υπάρχουν καταγεγραμμένα ποια είναι τα νησιά, ποιες βραχονησίδες έδωσαν οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Άρα αυτό δεν αμφισβητεί, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Η Τουρκία πάντα προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια μέτωπα, είτε για εσωτερικούς λόγους, όπως έχει τώρα με τον Αφρίν, όπου εκεί, το είπαμε και χθες, επιστρέφουν. Το είπες χθες και το είπα αμέσως μετά από σένα, ο κ. Βίτσας. Μπράβο. Λοιπόν, με παρακολουθεί φαίνεται. Λοιπόν, πρέπει να το δώσω. Καλά κάνεις. Λοιπόν, η Τουρκία αυτή τη στιγμή κάνει ένα δικό της παιχνίδι για να μπορέσει να αποκτήσει κάποιους συμμάχους, είτε στην, από την πλευρά Ρωσίας και Αμερικής, είτε από τον αραβικό κόσμο, διότι όλο αυτό το οικοδόμημα που είχε χτίσει, το φιλοϊσλαμικό, το γκρέμισε σε μηδέν χρόνο με τον ISIS. Δίνοντας όπλα και το ένα και το άλλο. Βλέπουμε ότι οι δύο ισχυροί τη χρησιμοποιούν κατά καιρούς για να μπορέσει να κάνει τη μαύρη δουλειά που θέλουν. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Αφρίν. Η εσωτερικά έχει προβλήματα, είπαμε, τα οικονομικά του. Αυξάνεται η ενεργία. Η λίρα πάει, έχει κατρακυλήσει. Οι μεν επενδύσεις δεν είναι τόσο μεγάλες όσο τις περίμενε και ο ίδιος και οι ενισχύσεις. Για να μπορέσει να ελέγξει λοιπόν τον εσωτερικό του χώρο και να, και οι αξιωματικοί του να μην χαρακτηριστούν, γιατί συλλαμβάνονται συνέχεια ως υποστηρικτές του δασκάλου του, ακριβώς, του δασκάλου του Γκιουλέν. Με αποτέλεσμα σιγά σιγά πάλι να ξαναγυρίσει στη διαδικασία αυτή, διότι και το ΝΑΤΟ έστειλε το μήνυμά του. Δεν μπορεί δύο χώρες που είναι σύμμαχες να έχουν μια αντιπαλότητα εσωτερική που μπορεί να φτάσει πάλι σε ρήξη. Δεν είναι οι εποχές του 1975. Του έστειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο χαστούκι το έφαγε προχθές όταν μίλησε για τα Σκόπια και είπε ότι πρέπει να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Σκόπια του είμαι και εμείς, σαν καπετάνιος δηλαδή το ξέρω. Το Γκελτερίμ την έκανε την πρόταση αυτή. Η Ευρώπη είπε: κοίταξε τη δική σου πλάτη, κοίταξε τα δικά σου προβλήματα και μην ενδιαφέρεσαι το τι θα κάνει η Ευρώπη με την Ελλάδα και, και τα Σκόπια. Βλέπει δηλαδή κάπου η εξωτερική του πολιτική δεν προχωράει. Η εσωτερική δεν προχωράει και κάνει κάποιες κινήσεις που. Και αυτό φαίνεται ότι ήταν απλώς κίνηση και δεν ήταν και άμεσα ελεγχόμενη, διότι και ο τουρκικός τύπος που είδαμε το μεσημέρι ήταν πολύ χαμηλός σε ό,τι αφορά τα πρωτοσέλιδά του σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Και τώρα πάμε στο παρατηρητήριο. Το παρατηρητήριο σε αυτή την εποχή που ζούμε εμείς, δεν χρειάζεται παρατηρητήριο να στήσεις την τύπρα. Από τη στιγμή που είσαι δορυφόρους, μπορεί να ελέγξεις τα πάντα. Άρα επικοινωνιακά τώρα. Επικοινωνιακά ακριβώς. Επικοινωνιακά κάνει για να μπορέσει να επιβεβαιώσει αυτά τους τσαμπουκάδες που κάνει. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή όσο αφορά την Τουρκία, γιατί ο δικός μας ο ρόλος σε αυτή την περιοχή, γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά, εξυπηρετεί πολύ καλύτερα τους Αμερικάνους, αλλά και τους Ρώσους. Και έτσι μας ψιλοπροστατεύουν. Καστελόριζο συμφερντολογικά. Από αύριο. Από αύριο. Και πάνε και οι Κύπροι εκεί, γιατί έχουν την άσκηση. Ναι. Θα είμαστε δίπλα-δίπλα όλοι. Εκεί είναι λίγο δύσκολο. Αλλάξτε, αν θέλετε, τους τύπους να δώσουμε όλη την. Είναι και λίγο δύσκολα εκεί τα πράγματα για τους Τούρκους. Ναι. Γιατί συμμετέχουν και τα παιδιά της Αμερικής, οι Εβραίοι. Ναι. Οπότε. Εντάξει, εκεί. Ξέρουμε πολύ καλά, υπήρχαν κάποιες συμφωνίες. Ο μεγαλύτερο κομμάτι του εξοπλισμού, του στρατιωτικού της εξοπλισμού, είναι εβραϊκής προελεύσεως. Ναι. Και δεύτερον, άμα αυτό θα παρέμβει και η ίδια η Αμερική. Άρα θα είναι πολύ προσεκτικός. Θα είναι κάτι παρόμοιο που συνέβη και στα μέσα Αυγούστου, που πήγε να κάνει ένα τέτοιο είδους τσαμπουκά και τελικά δεν τα κατάφερε, απλώς έκανε με πραγματικά πειρά στα διεθνή ύδατα. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε να δούμε, γιατί έχουμε εξελίξεις στο σκάνδαλο της Νοβάρτης και έχουμε σήμερα κοντά μας δύο ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν εκ των έσω πάρα πολύ καλά
τι σημαίνει υγεία. Θα πάρω το πρώτο σχόλιο από τον γιατρό, από τον κύριο Παπα-Νικολάου, θα μου επιτρέψετε κύριε Τσάμι. Γιατί εδώ πια εμπλέκονται πάνω από 4.000 γιατροί σε αυτή την ιστορία που λέγεται σκάνδαλο Νοβάρτης. Και διάται και ο κόσμος. Αυτές είναι η συνηθισμένη πρακτική μιας πολυεθνικής. Πώς ακριβώς μπαίνει στα πλοκάμια αυτών των ιστοριών ένας γιατρός, ο οποίος συνταγογραφεί, έβλεπα τα στοιχεία, 500 κουτιά με συγκεκριμένη αμοιβή για να γίνουν τα ταξίδια τα εξωτικά, στις Κούβες, στις Μαλδίβες, με call girl, εγώ πρέπει να τα δώσω όλα, γιατί βέβαια αυτά είναι τα στοιχεία. Βάρε και πόσοι γιατροί έχουν μπει. Βάρε και κανένα δημοσιογράφο μέσα. Λοιπόν, δημοσιογράφοι, εμείς από την πρώτη στιγμή μιλάμε για τους συναδέλφους μας, γιατί βγαίνουν στοιχεία. Και θέλω να πάρω το πρώτο σχόλιο από εσάς, γιατρέ. Ναι. Είναι ένα σκάνδαλο δισεκατομμυρίων. Πολύ ευχαρίστως. Μου επιτρέπετε, μια που είμαι εδώ, να κάνω ένα σχόλιο για το προηγούμενο. Βεβαίως. Όχι, για την Τουρκία. Μόνο γεγονός, ούτε καν σχόλιο. Ναι. Επίσημες δηλώσεις, νομίζω, χθεσινές και προχθεσινές του State Department. Ναι. Πρώτον, για το Αιγαίο. Έχετε δικά σας κανάλια επικοινωνίας, βρείτε τα. Ναι. Δεύτερον, για την Κυπριακή ΑΟΣ. Ο φυσικός πλούτος της Κυπριακής ΑΟΣ, της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέπει να μοιραστεί εξίσου ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Λέω για μερικούς που ίσως έχουν αυταπάθες, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ θα εξευμενήσουν με έναν τρόπο το αντιλαϊκό καθεστώς της Τουρκίας. Το λέω εγώ αντιλαϊκό πρώτα και κύρια, γιατί είναι αντιλαϊκό και αυταρχικό για τους ίδιους λαούς της Τουρκίας. Ε. Το κλείνω. Όντιος Πιλάτος μου λέτε ότι είναι. Να απαντήσω. Νύπτουν τα σχήρα τους. Μα δεν το είπα για εσάς. Όχι, για τους Αμερικανούς λέει ότι και πάλι κάνουν τον Πόντιο Πιλάτο. Εγώ μία λέξη θα πω. Ναι. Ποτέ ούτε η Αμερική, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε κανένας διεθνής οργανισμός στήριξε τη χώρα μας. Μάλιστα. Γιατί άραγε. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Ναι, για το κειμένο σχολείο πάνω. Ναι. Ένα λεπτό, γιατρέ, για να το κλείσουμε αυτό. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι έχει ύψιστο ενδιαφέρον. Τι λέτε. Λέω το εξής. Για τους Τούρκους. Ότι η ακολουθούμενη εξωτερική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης νομίζω έχει αποτύχει πολλαπλώς. Στο επίπεδο αυτό λοιπόν έχει αποτύχει και όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές συνομιλίες. Διότι πριν από 1,5 μήνα ήταν εδώ ο Τούρκος πρόεδρος ο Ερντογάν. Ναι. Και αντί τα πράγματα να βαίνουν προς εξομάλυνση, βαίνουν προς επιδείνωση και ένταση. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί υπάρχει ένα πολύ μικρό και λεπτό σημείο όσον αφορά την ακολουθητία πολιτική από εμάς στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και θα συμφωνήσω με τον κύριο Παπα-Νικολάου σε ένα αντιλαϊκό καθεστώς, όπως είναι το καθεστώς Ερντογάν στην Τουρκία. Η πολιτική και η οικονομία κατά τον Ντεγκόλ δεν είναι ούτε φιλής ούτε τίποτα, είναι οικονομία. Έτσι. Λοιπόν. Οπότε από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι. Ο πόλεμος είναι συνέχιση πολιτικής, μπάλα μέσα, λέγεται. Ακριβώς. Ωραία, πάμε στα χρήματα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ. Ναι. Γιατί λοιπόν, είναι πάρα για πολλά το ερώτημά σα. Ναι. Τώρα, εγώ ειλικρινά γελάω. Γιατί όχι μόνο τώρα, δεν μπορώ να πω αυτές τις μέρες, ας πούμε τα τελευταία δύο χρόνια. Ναι. Κάνουν όλοι ότι έπεσαν από τα σύννεφα. Είναι εκπληκτικό δηλαδή. Εμείς φωνάζουμε τόσα χρόνια, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Εμείς κάποιοι που μας λένε δογματικούς, αιμονικούς, αριστεριστές, γραφικούς. Από το 2001, κυρία Σαββοριανάκη, για το σκάνδαλο της υπερτιμολόγησης των ιατρικών υλικών, 1998 κυρίως ως 2010, αλλά όχι μόνο, με τα περίφημα σκανδαλώδη ΦΕΚ περί ανώτατων τιμών. Και για τα φάρμακα, με αποκορύφωμα της δικιάς μας τουλάχιστον διαμαρτυρίας, τα περίφημα εμβόλια της γρίπης, 2008-2009, όπου και τα είχαμε πει. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, είχαμε κύριε Αβραμόπουλου. Είχαμε κάνει σήμερα δημόσια εκδήλωση, ναι, και τα λέγαμε. Τα είχαμε πει σε δύο διαδοχικούς υπουργούς, και στον κύριο Αβραμόπουλο, ναι, και στην κυρία Ξενογιαννακόπουλου, η οποία μην ξεχνάμε ότι αρχικά όταν ανέλαβε επέμενε ότι θα συνεχίσει την εμβολιαστική πολιτική του προκατόχου της. Θα πω μετά τι έγινε και το κατάλαβε. Ναι. Και μόνοι μας τα λέγαμε κυριολεκτικά, μόνοι μας τα ακούγαμε. Ναι. Υπενθυμίζω ότι τότε ήταν επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, αντιπολίτευση, Μίζωνα, η Νέα Δημοκρατία. Μετά επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, αντιπολίτευση, Μίζωνα, το ΠΑΣΟΚ. Υπήρχε και ελάσσονα αντιπολίτευση, που ήταν, αν θυμάμαι καλά τότε, ο συνασπισμός κατόπιν ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Καλά,
από το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία όταν έκαναν αντιπολίτευση υποτίθεται ένα στον άλλον, λογικό να μην ακουστεί μια κουβέντα. Αλλά δεν ακούστηκε κουβέντα ούτε και από τα κόμματα της κοινοβουλευτικής αριστεράς, εκτός τότε, αν θυμάμαι καλά, από κάποιους γενικόλογους, ιδεολογικούς αφορισμούς που ήταν τελείως ανώδυνοι. Κανείς δεν μίλαγε για το έγκλημα, λέει. Αυτό γιατί γινότανε. Γιατί δεν είναι, πώς το λένε, είναι δύσκολο να μιλήσει σε μια εποχή που ήταν μια γενικότερη καπιταλιστική φούσκα, που ήταν η εποχή της πλαστής ευμάρειας, που τρέχαν τα λεφτά από τα μπατζάκια μας ολωνώνε. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Ναι, ναι, ναι. Που έτρεχε το χρηματιστήριο με 7%, 8% και η ανάπτυξη, ρυθμός ανάπτυξης, το ίδιο κάθε χρόνο 7%, το χρηματιστήριο τη μέρα, όχι το χρόνο. Ναι. Και ήταν όλοι πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Δεν τους απασχολούσε τίποτα. Ναι. Γι' αυτό όταν εμείς τα ακούγαμε. Δεν θα αποφύγω εγώ να απαντήσω. Οι γιατροί. Οι γιατροί της αντισυστημικής εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Συγκεκριμένα, το λέω. Δεν θα αποφύγω να απαντήσω στο ερώτημά σας. Ίσα ίσα. Απλώς πρέπει να ξεχνάτε. Ως γιατροί, ναι. Βέβαια, με αυτόν είναι αμφίβολο. Για αυτό... όλες τις πολυεθνικές. Οι γιατροί είναι οργανικό μέρος προβλήματος. Ναι. Είναι σαφές. Mm-hmm. Απλώς πρέπει να διευκρινίσουμε ένα πράγμα. Γιατί ακούγονται διάφορα νούμερα και διάφορες ιδιότητες που δεν ξέρω. Ναι, όντως. Είπε ο κύριος Κοντονής, γιατί το διάβασα 40 sites, δεν μπορεί να γράφαν όλα. Έτσι, ότι δεν το είπε, το είπε. 4.500 γιατροί του ΕΣΥ. Αυτό είναι προφανές. Λάθος. Δεν μπορεί, είναι 4.500 γιατροί, γενικώς μάλλον εννοούσε. Ναι, γιατί μετά γράψαν τα ίδια. Εγώ δεν έχω διαβάσει δημογραφία φυσικά. Mm-hmm. Εκείνοι που την αναπαρήγαγαν στα ΜΜΕ είπαν, μάλιστα επιλέξει ότι στην κορφή του payroll, προφανώς εννοούσαν από άποψη χρηματικών ποσών, έτσι, είναι πανεπιστημιακοί καθηγητές, ναι, που φυσικά δεν είναι γιατροί του ΕΣΥ. Okay. Και από τους υπόλοιπους οι περισσότεροι είναι γιατροί των τότε ασφαλιστικών ταμείων, που επίσης δεν είναι γιατροί του ΕΣΥ. Εν πάση περιπτώσει, επίσης υπάρχει και μια μεγάλη σύγχυση. Κάτι είπε, πήγε να πει ο κύριος Ξανθός πριν από λίγες μέρες, σε σωστή κατεύθυνση του είπε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ναι, δεν το είπε ολοκληρωμένα. Προσέξτε να δείτε για να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Φυσικά υπάρχουν συνέδρια που είναι προσχηματικά. Ναι. Γίνονται για ταξιδάκι, όπως το είπατε. Ναι. Από την άλλη μεριά όμως, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι, όχι δεν είναι απλώς ο νόμιμος, είναι ο αποκλειστικός και ο αναγκαστικός. Ένας γιατρός που θέλει να πάει σε σοβαρό συνέδριο για να ενημερωθεί, δεν μπορεί να πάει αν δεν του καλύψει τα έξοδα μια ιδιωτική εταιρεία φαρμάκων και υλικών. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όχι, βέβαια. Πώς γίνεται αυτό? Αλλά... είναι πάρα πολύ απλό, κύριε Χαλαζιά. Εμείς από χρόνια ζητάμε. Δεν μπορεί να ελεγχθεί. Όσον αφορά τους γιατρούς που έχουν οποιαδήποτε σχέση με το δημόσιο. Ναι. Γιατρούς ψη, ναι, πανεπιστημιακούς, γιατρούς του ΕΟΠΗ κλπ. Τη συμμετοχή τους σε επιστημονικά συνέδρια που πρέπει οπωσδήποτε να πάμε για να ενημερωθούμε. Ναι. Τρέχει η επιστήμη, εξελίξεις. Να τους καλύπτει τα έξοδα ο εργοδότης τους. Το δημόσιο νοσοκομείο, το πανεπιστήμιο. Ο ΕΟΠΗ. Αυτό το αρνούνται όλες οι κυβερνήσεις και τη σημερινή συμπεριλαμβανόμενης και επιμένουν μέσω του ΕΟΦ, νόμιμα γίνεται, τα έξοδα να τα καλύπτουν ιδιωτικές εταιρείες φαρμάκων και υλικών. Είναι πάρα πολύ απλό. Άρα ξεκινάει νομότυπα. Νόμιμα. Νομότυπα. Για μένα άνομα. Αλλά νομότυπα. Δεν υπάρχει άλλο. Μου λέτε νόμιμα. Από εκεί του κακού για την ανομία. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα τώρα. Προσέξτε τι γίνεται. Πώς πάει αυτό γαϊτανάκι. Οι διοργανωτές των ιατρικών συνεδριών, ναι, έχουν με βάση αυτό υπέρογγες τις τιμές για την εγγραφή του γιατρού στο συνέδριο. Ισχύει. Σε όλα τα σοβαρά συνέδρια η εγγραφή στοιχίζει περισσότερο από το ξενοδοχείο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Πόσα λεφτά είναι, γιατρέ? Άμα είναι 600 ευρώ, ναι, σε τρεις μέρες συνέδριο. Και λίγα λέτε. Και λίγα λέω. Όντως. Κοστίζει περισσότερο από το ξενοδοχείο, mm-hmm, η εγγραφή στο συνέδριο. Το καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, η χρηματοδότηση του συνεδρίου, αυτή την εγγραφή, την ψηλή, την κάνουν επειδή ξέρουν ότι οι γιατροί θα τα πληρώσουν με άλλο τρόπο, αλλά τους θα χορηγήσει κάποια εταιρεία. Επίσης, τα έσοδα των συνεδρίων δεν είναι μόνο από τις εγγραφές. Είναι από την νόμιμη και προβλεπόμενη έκθεση δίπλα στον κυρίως χώρο του συνεδρίου, μέσα στο συνέδριο, εμπορική έκθεση δηλαδή, των εταιριών, των ιδιωτικών φαρμάκων και υλικών, που πληρώνουν τη διοργανώτρια εταιρεία για να φιλοξενήσει τους εμπορικούς τους αντιπροσώπους μέσα στον χώρο του ιατρικού συνεδρίου. Έτσι γίνεται και στην Ελλάδα, mm-hmm, και σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm.
Όταν γίνεται αυτό, φυσικά θα γίνει και το τελείως τουριστικό συνέδριο. Και άντε έλεγξέ το. Άντε έλεγξέ το, να σας πω ένα παράδειγμα. Λέμε τώρα. Ολοκληρώστε μου το πρώτο σχόλιο. Ναι, να πολύ ευχαριστώ. Λέμε, ας πούμε, όλοι. Αχαχαχαχα, κάνανε συνέδριο στις Σεϊχέλες. Πάμε. Για δείτε τι λένε έξω για τα ιατρικά συνέδρια που γίνονται στην Ελλάδα. Εμείς δεν είμαστε δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Εννοείται. Δεν λέμε όμως από την άλλη μεριά, διάφοροι δεν λένε πώς θα ενισχύσουμε και θα στηρίξουμε τον ελληνικό συνεδριακό τουρισμό. Ναι. Το έχετε ακούσει. Βέβαια. Α, όλα αυτά λοιπόν, αν δεν γίνει η θεσμική ριζική διόρθωση που προτείνουμε και απαιτούμε τόσα χρόνια, αυτή που σας είπα πριν, αυτά τα παρελκόμενα και τα απαράδεκτα θα εξακολουθήσουν να γίνονται. Ωραία. Και θα λέμε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πάντως. Λοιπόν, παίρνω το πρώτο σχόλιο, ολοκληρώστε, θα επανέλθω. Λοιπόν, πάω στον κύριο Τσάμι. Έχετε ζήσει και την πλευρά τώρα εδώ της διοίκησης μεγάλων δημόσιων νοσοκομείων. Πάντως δεν φταίγαν οι διοίκησεις γι' αυτό που πει. Όχι, δεν και σαν, σαν οδοντίατρο. Ακριβώς, και ως επιστήμον. Δίνω απλώς και την άλλη θεσμική σας ιδιότητα σε εσάς. Επειδή όντως εδώ έχει μπει ένας μηχανισμός ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ καλά από όσο αποδεικνύεται τελικά, αλλά τώρα πια έχει ξεφύγει γιατί έχει μπει το FBI, είναι οι καταθέσεις στην Αμερική. Είναι η ίδια η Νοβάρτης μέσα στο παιχνίδι. Έχει ανοίξει πολύ, είναι η ίδια η Νοβάρτης και σπάει το απόστημα. Είναι μέσα και δικοί μας συνάδελφοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι όπως είπε ο γιατρός με τις χορηγίες και τους σπόνσορες. Με τα γραφεία δημοσίων σχέσεων, ναι, τα είμασταν. Οργανωτικά γραφεία. Και όχι μόνο, θα πω και μετά. Ναι, τι λέτε, όλα αυτά, όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν εκλείψει εάν υπήρχε η σωστή θεσμική θωράκιση που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή. Με αφορμή δηλαδή αυτό που είπε και ο κ. Παπανικολάου. Εάν πραγματικά τα ιατρικά συνέδρια, στα οποία συμμετέχουν γιατροί που πρέπει να συμμετέχουν για να παρακολουθούν τις εξέλιξεις επιστήμης, τα πλήρωνε ο εργοδότης τους, ο φορέας τους, ενδεχόμενα να μην υπήρχε αυτή η σχέση που υπάρχει μεταξύ γιατρών και φαρμακευτικών και γενικότερα εταιριών οι οποίες έχουν σχέση με την υγεία. Το σκάνδαλο αυτό που ήρθε σαν κορυφή του Παγόβουνου. Μέσα. Είναι καταχρεωμένα. Δεν είναι καταχρεωμένα τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι καταχρεωμένα τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Αφού μπορούσα στο νοσοκομείο και πρέπει να κουβαλάω και το σύμπαν. Και αν είναι χρεωμένα τώρα, κάποτε δεν ήταν χρεωμένα. Υπήρχε μεγάλο πλεόνασμα στα νοσοκομεία. Δηλαδή στο διάστημα από το 2000 και μετά, υπήρξε μια υπέρογγη δαπάνη και σε όλα τα νοσοκομεία και τα λοιπά, με αυξημένες τιμές προϊόντων φαρμακευτικών, αυξημένες τεχνολογικών. Ακριβώς. Τα νοσοκομεία τα πληρώνουν. Τα νοσοκομεία τα πληρώνουν. Θα μπορούσε από τότε να έχει υπάρξει αυτή η θεσμική θωράκιση. Δεν υπήρξε. Και φτάνουμε τώρα στο θέμα της Νοβάρτης. Υπάρχει σκάνδαλο. Υπάρχει. Όλοι γιατί υπάρχει. Διότι η Νοβάρτης είναι μια τεράστια πολυεθνική εταιρεία, κολοσσία, η οποία εμπορεύεται τα προϊόντα της σε όλο τον κόσμο και η οποία μετέρχεται πρακτικές και μεθόδους οι οποίες αντίκυνται στο διεθνή ανταγωνισμό. Άρα υπάρχει μια σύγκρουση πολυεθνικών Αμερικάνικων και ευρωπαϊκών εταιρεών που δεν φαίνεται μόνο από την Νοβάρτης, φαίνεται και από τη Siemens, φαίνεται και από τη Volkswagen κλπ. Είναι ένας πόλεμος λοιπόν ανταγωνιστριών εταιρεών, μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, οι οποίες τελικά οι Αμερικάνικες εταιρείες και το FBI, όπως λέτε, η Αμερικάνικη οικονομία, χτυπάει την ευρωπαϊκή οικονομία στο επίπεδο αυτό. Έκανε σωστά τη δουλειά της Νοβάρτης? Προφανώς και όχι. Μετήλθε μεθόδους χρηματοδότησης με κάθε τρόπο. Και τώρα που βρίσκεται, που είναι στα δύσκολα, αρχίζουν να σπάνε τα αποστήματα στις επιμέρους χώρες, διότι μιλάμε για 29 χώρες τις οποίες τουλάχιστον έχει κατηγορηθεί η Νοβάρτης και που βέβαια έρχεται σε δικαστικούς συμβασμούς και πληρώνει διάφορα πρόστιμα. Νομίζω πλήρωσε 400 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες για να κάνει εξωδικαστικό συμβασμό. Στην Τουρκία πλήρωσε. Στην Τουρκία νομίζω έκλεισε χωρίς να πληρώσει. Κάποια εκατομμύρια. Νομίζω ότι Τουρκία και Πολωνία δεν πλήρωσε, ενώ πλήρωσε στην Κίνα και πλήρωσε και στην Κορέα. Και ερχόμαστε στην Ελλάδα. Υπήρξε σκάνδαλο στην Ελλάδα? Προφανώς υπήρξε. Πού είναι το σκάνδαλο όμως? Υπήρχε στην υπερτιμολόγηση των φαρμάκων της, αφετέρου. Που εδώ ποιοι εμπλέκονται? Και ο Παπανικολάου ως γιατρός μάχημος το ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Πού εμπλέκονται? Υπάρχει μία αλληλουχία μεταξύ γιατρών, άλλων διοικητικών, θα έλεγα εγώ, γραφεία προμηθειών που έχουν σχέση με την διάθεση των προϊόντων της και βεβαίως
και με διάφορες διαφημιστικές εταιρείες που έχει σχέση με εσάς τους δημοσιογράφους, κύριε Χαλαζιά, οι οποίες προβάλλουν τα προϊόντα της εταιρείας. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα όμως, εάν εμπλέκονται όλοι αυτοί που θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση ότι εμπλέκονται μέσα στην υπόθεση Νοβάρτης. Εγώ κρατάω σοβαρές επιφυλάξεις και θα έλεγα ότι είμαι μάλλον αρνητικός. Να πω ούτε, ότι την επόμενη ούτε, εβδομάδα ξεκινάει ούτε 4.500 γιατροί μπορεί να υπάρχουν. Το αφισβητείτε? Μα δεν μπορεί, δηλαδή να το αφισβητείτε. Έχω στοιχεία να αποδείξω ότι υπάρχουν 4.500 γιατροί. Είναι τα στοιχεία που έδωσε ο κύριος Κοντονής. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος, εγώ έχω μία γνώση μερική της δικογραφίας η οποία υπάρχει. Ναι. Στη δικογραφία που υπάρχει αυτή, ναι, δεν αναφέρεται καθόλου για γιατρούς μας. Ναι. Ούτε αριθμός γιατρών, ούτε ποιοι γιατροί είναι. Και νομίζω ότι αυτό πάει να περάσει απαξιώνει ως ένα σημείο και το σύνολο του ιατρικού, της ιατρικής κοινότητας και παίρνει ισοπεδωτικά και γιατρούς οι οποίοι ενδεχόμενα δεν έχουν καμία συνεργασία με την Νοβάρτης. Δεν υπάρχουν στοιχεία για τους γιατρούς. Εγώ δεν στην υπάρχουσα δικογραφία, κύριε Χαλαζιά, δεν υπάρχει τίποτα για γιατρούς. Τώρα, να το πάρουμε λίγο πώς το εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση. Είναι σημαντικό όμως αυτό, γιατί λέει για σπέκουλα εδώ με λάσπη. Μα δεν υπάρχει. Δηλαδή, γιατί δεν το έβγαλα να πούνε ότι είναι και στη δικογραφία, κύριε Χαλαζιά, να πούνε ότι υπάρχουν και 4.500 γιατροί. Τους μετρήσαν ότι είναι 4.500 γιατροί. Κύριε γιατρός του Κέντρου Υγείας Στάδε και του Κέντρου Υγείας Στάδε. Αυτοί οι γενικοί αφορισμοί, οι ισοπεδωτικοί αφορισμοί είναι ισοπεδωτικοί. Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία. Για το βγάζει. Για το λέει στη δικογραφία ότι υπάρχουν 4.500 γιατροί. Πρώτον, το έχουν πει ότι δεν είναι ολόκληρη η δικογραφία αυτή που έχει πάει εκεί πέρα. Έτσι. Ένα. Το κρατούμε. Το χειρότερο δεύτερο, είναι αυτό, αν δεν έχει πάει όλη η δικογραφία εκεί. Ότι πάει αποσπασματικά ξέρουμε η δικογραφία. Πολύ καλά δύο βασικά πράγματα στην κοινωνία. Το πρώτο είναι ότι από ό,τι έγινε έλεγχος στη συνταγογράφηση από το 2012, κύριε Τσάμι, παρακολουθεί τη Νοβάρτης με εντολή δικιά της προς το FBI για να κάνει σαν πολυεθνική την αυτοκάθαρσή της, γιατί γνώριζε ότι καλύτερα να θυσιάσω αυτό που κάνουν όλες οι πολυεθνικές, οι απρόσωπες και οι βάρβαρες που δεν πληρώνουν και φόρους, να κάνει μια αυτοκάθαρση για να μην χαθεί η εταιρεία και να χαθούν 50 άτομα. Δεν την ενδιέφερε. Και από εκεί ξεκίνησε. Και γι' αυτό και οι 6 τελικά, από ό,τι λένε μάρτυρες προστασίας, είναι βασικά στελέχη της Νοβάρτης στην Ελλάδα. Λοιπόν, το να μάθει πόσοι γιατροί είναι, μπορεί να το μάθει από τη συνταγογράφηση πρώτον. Δεύτερον, αυτό που είπατε έχετε δίκιο. Κακός να βάζει γενικούς αριθμούς και να λέει 5.000 ή 10.000. Ο κ. Κοντονής είπε 4.500 γιατροί του ΕΣΥ. Ναι. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να το ξεκαθαρίσει. Ακριβώς. Αυτό είναι υποχρέωσή του. Και κύριε Παπα-Νικολάου, έχει μετρήσει και αυτή η διαδικασία. Έχει μετρήσει το γιατρό του Κέντρου Υγείας ή το γιατρό του ΕΣΥ. Επειδή είχα εμπλοκή πρόσφατα με τον κύριο Κοντονή και σε ένα άλλο θέμα. Αν με επιτρέπετε, μόνο κύριε Χαλαζιά, μια παράτηση. Επειδή είχα εμπλοκή πρόσφατα με τον κύριο Κοντονή ως γραμματέας της Ομοσπονδίας σε ένα άλλο θέμα, που αφορά το νοσοκομείο Ζακύνθου, ναι, και τα διάφορα που είχαν γίνει εκεί. Μην ξεχνάτε ότι είναι εκλογική του περιφέρεια, έτσι. Ναι. Εγώ δεν έχω καμία απολύτως εμπιστοσύνη σε αυτά που λέει ο κύριος Κοντονής. Ναι. Εγώ λέω το εξής, ότι η τακτική αυτή, το να λέμε 4.000 γιατροί, 20.000 άρρωστοι, όχι, αν είναι 10 πολιτικούς έτσι, αυτός είναι χαφιεδισμός. Νομίζω έτσι, λοιπόν ότι. Αυτό είναι χαφιεδισμός. Δεν... Μόνο οι χαφιέδες μιλάνε έτσι. Είναι τα αρχικά γράμματα. Είναι ο Χ ή ο Χ τάφ ή ο. Όταν, πιπί. Όταν έτσι, δεν υπάρχουν αυτό από την έρευνα. Να το ξεκαθαρίσουμε Χαλαζιά. Όταν δεν υπάρχουν από την έρευνα οι λίστες των γιατρών που έχουν κάνει συνταγογράφηση. Και τι σημαίνει. Αν ο κύριος Παπα-Νικολάου έχει κάνει συνταγογράφηση και έχει δώσει ένα ασθενή το Βολταρέν, σημαίνει ότι συνεργάστηκε με την Νοβάρτης. Δεν είναι για ένα. Άρα λοιπόν, διαβάζω, στο σύνολο των γιατρών 4.500. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Αριθμό, αφήστε με να ολοκληρώσω. Δεν θα διαφωνήσω. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Θα συμφωνώ μαζί σας. Μην κρυβόμαστε στο δάχτυλο μας ότι εμπλέκονται γιατροί. Να μιλάμε τώρα. Να μιλάμε ότι είναι η ουσία. Πόσοι τώρα δεν είναι δευτερεύοντα. Είναι ακριβώς. Μην μπαίνουμε στον αριθμό. Μπαίνουμε στη διαδικασία. Γιατί μπαίνουμε στην διαδικασία. Γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ιατρικής. Ναι, εντάξει, ο αριθμός ήταν υπερβολικός. Σας είπα, ο αριθμός είναι χαφιεδισμός. Δεν είναι πολιτική. Τώρα, χρησιμοποιώντας το σκάνδαλο Νοβάρτης, για να δείξουμε και πολιτικούς αντιπάλους. Δηλαδή,
Τώρα να μου πείτε κάτι. Είναι ηλίθεια αυτή η πολιτική ή κακώς κάνουν τη δουλειά τους. Συνομώτησαν δηλαδή τώρα ένας πρώην πρωθυπουργός, ένας πρώην αντιπρόεδρος, υπουργοί υγείας, γενικοί γραμματείς, όλοι αυτοί είπανε πώς θα βοηθήσουμε την Νοβάρτης να βγάλει υπερκέρδη στη χώρα. Δεν να την βοηθήσουμε, είναι πώς θα βοηθήσουμε τη δικιά μας τσέπη. Όχι, δεν θα αποδεχτώ. Δεν νομίζω ότι η Νοβάρτης ενδιαφερόταν. Αυτή την ισοπεδωτική σας λογική, κύριε Καραζιά, είναι ισοπεδωτική λογική της απαξίωσης όλου του πολιτικού συστήματος, ότι εμπλέκονται με μαρτυρίες ανωνύμων. Και τους κούζουνε ανωνύμων, ψευδονύμων, κουκουλοφόρων, προστατευόμενων, όπως τους θέλετε μάρτυρες. Γιατί έχουν γίνει πρώτον... Έχετε διαβάσει τις καταθέσεις. Συγγνώμη. Έχετε διαβάσει τις καταθέσεις. Θα σας πω τι έχω κάνει με τις καταθέσεις. Λοιπόν, συμβαίνει να έχω μια μικρή γνώση, τουλάχιστον από αυτά που διαβάζω. Έχουν καταδύσει να είναι γυρολόγοι, τσιγκάνοι, και να σκούζουν και να απειλούν. Το πρώτο πράγμα που κάνανε ως πολιτική ανεπίτρεπτο, να χτυπάνε έναν θεσμό. Κακός, καλός, είναι ένας θεσμός. Δεν χτυπάς το θεσμό. Ο θεσμός δεν φταίει σε τίποτα. Εάν στο νοσοκομείο που ήσασταν εσείς ή ο κ. Παπανικολάου δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν φταίνει οι γιατροί όλοι. Δεν φταίει ο θεσμός του γιατρού, του νοσοκομιακού. Έτσι. Δεν θα μπω στις νομικές λεπτομέρειες. Δεν θα μπω στις νομικές λεπτομέρειες. Γιατί ακούσαμε τον κύριο Λογκάρδο που λέγει για την πολιτική αλητία. Συμμοριτών, αν με επιτρέπετε, αν με επιτρέπετε. Ο οποίος έβαλε τις μισθούς και τις συντάξεις και τις απολύσεις πέραγε. Αυτό τώρα έχει καμία σχέση, λοιπόν, ανέκοβε ο κύριος Λοβέρδος. Εξαρτάται, κύριε, με αυτό το θέμα. Εξαρτάται ποιος το λέει. Κύριε Χαλαζιά, μην απαξιώνετε το πολιτικό. Αν με επιτρέπετε. Εμείς και εγώ. Γιατί μιλάτε για λάσπη. Διότι δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για κανέναν. Με την έννοια αυτή, λοιπόν, με καταθέσεις, άκουσα, μου είπαν, ναι, πιθανολογώ, ναι, εκτιμώ, δεν είναι αυτές κατηγορίες οι οποίες να αποδεικνύουν την εμπλοκή πολιτικών προσώπων επωνύμων που δέσπωσαν στην πολιτική ζωή της χώρας με τα καλά τους και με τα κακά τους. Ο καθαρός ουρανός θα πει, δεν πάρει, ξέρετε τι θα έλεγε. Όσον αφορά που είπατε, γιατί σκούζουν, κύριε Καλαζιά, σαν το γατί που το δέλει. Κύριε Καλαζιά, με διακόπτει. Εάν εγώ έβριζα εσάς ή μιλούσα για την οικογένειά σας, εσείς δεν θα είχατε εξαρτηθεί. Κάνετε ανώμια παραδείγματα. Όχι, δεν κάνω. Αν με λέγατε κλέφτη, δεν θα έβγαινα να... Αν βρίζετε την οικογένεια, εάν σας έλεγα κλέφτη και αισθανόσαστε ότι δεν είστε κλέφτης, δεν θα βγαίνατε και να ασκίζετε τα ημάτια σας. Γιατί να ασκήσω τα ημάτια μου, αφού καθαρό δεν έχω βιδό τίποτα, να μου κολλήσει η ρετσινιά. Δηλαδή θα πάω στο δικαστήριο, το οποίο θα βγει κάποια στιγμή, αλλά θα περάσει η αίσθηση ότι. Δεν θα χάσω την ηρεμία μου. Θα περάσει η αίσθηση ότι. Η ρετσινιά ότι είστε κλέφτης. Και αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Φασιστικοποιούμε την ελληνική κοινωνία σε αυτό το επίπεδο. Αυτό κάνουμε. Εγώ και κανένας μας δεν είναι εισαγγελέας. Ακριβώς. Εγώ μιλάω πάντα πολιτικά και συζητήσεις. Όχι, απλώς μια παρατήρηση αυτό που ακούστηκε. Πραγματικά εγώ θυμώνω με τον κύριο Λοβέρδο για ένα πράγμα. Ειδικά με τον κύριο Λοβέρδο. Καταγγέλει, και μπορεί να έχει και δίκιο, ότι διαπομπεύεται. Ναι. Να του θυμίσω ότι είχε κάνει ο ίδιος υπουργός με τις δύστιχες οροθετικές γυναίκες. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό κι αν ήταν διαπόμπευση, κύριε Λοβέρδο, αν μ' ακούτε. Και πόσους θανάτους είχαμε γυναικών και από πρέπει να ντρέπεστε για αυτό που είχατε κάνει, που έφτασε στο σημείο να γίνει η χώρα μας ρεζίλη των σκυλιών και στον ΟΗΕ. Ακριβώς. Αυτό. Γι' αυτό είπα εγώ. Εξαρτάται ποιος μιλάει. Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα. Είναι σαφές ότι δεν εκτός από ιατρικό μαύρο χρήμα, ναι, όλη αυτή η ιστορία χωρίς πολιτικό μαύρο χρήμα. Μιλάτε για τους συναδέλφους μας, να πείτε. Δεν μπορούσε να κινηθεί. Δεν μπορούσε να κινηθεί. Άρα το διακινήσαμε επίσης, εμείς. Όχι, πολιτικό μαύρο χρήμα είπα. Ναι, όχι, θέλω να πάω στα των δημοσιογράφων. Α, για τους δημοσιογράφους. Για τους συναδέλφους σας. Για τους δημοσιογράφους. Εγώ, ακούστε, όπως υπάρχουν γιατροί και γιατροί, υπάρχουν δημοσιογράφοι και δημοσιογράφοι. Ναι. Άλλο δημοσιογράφος ο έντιμος που κάνει τη δουλειά του και προσπαθεί να την κάνει σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Το μέσο μαζικής ενημέρωσης είναι ο εργοδότης. Ναι. Ο δημοσιογράφος είναι ο εργαζόμενος. Και άλλο ο μεγάλο επιχειρηματίας που έχει και δημοσιογραφική ιδιότητα και είναι και ιδιοκτήτης του μέσου. Mm-hmm. Παράδειγμα, τότε με τα εμβόλια της γρίπης, αν θυμάστε, μια που λέμε για Νοβάρτης, το σκάνδαλο ήταν διεθνές. Και είχε δημιουργηθεί ένας τεχνητός πανικός για την υποτιθέμενη θανατηφόρα παγκόσμια πανδημία της γρίπης ή τα έναν ή ένα. Το θυμάστε? Βεβαίως. Για
θυμηθείτε. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, ποια μέσα μαζικής ενημέρωσης είχαν συμμετάσχει στη διασπορά του πανικού? Έρχεται ο ιός εφιάλτης. Τέλος πάντων, τελειώνω. Πάντως εδώ δεν έγινε κάτι τέτοιο. Πού εδώ. Όχι, είναι, λέμε για το μέσο. Λοιπόν, μην ευλογείτε, ναι, okay. Λοιπόν, τώρα θέλω πραγματικά να πω μια κουβέντα για, συγγνώμη, σας τρώω το χρόνο. Για αυτό το σκάνδαλο που είπα πριν, της υπερτιμολόγησης των ιατρικών υλικών, το οποίο είναι 10 φορές χειρότερο σε τζίρο από το σκάνδαλο των φαρμάκων. Ναι. Σας λέω εν πλήρη έτσι συνειδήσει ότι αν τα χρήματα που φαγώθηκαν από τη σκανδαλώδη φούσκα υπερτιμολόγησης των ιατρικών υλικών, ναι, αυτά φαγώθηκαν, προσοχή, από τα ασφαλιστικά ταμεία τελικά και στα δημόσια νοσοκομεία και στις ιδιωτικές κλινικές. Προσέξτε, γιατί οι τιμές ήταν οι ίδιες, ρυθμίζονταν με το ίδιο ΦΕΚ, ναι, και γιατί τότε τα ωραία, τα πλούσια συσσαγωγικά χρόνια κλπ. Κλπ. Που είχε κάποιος κόσμος ακριβά συμβόλαια με ιδιωτικές ασφάλειες, ναι, με 100% κάλυψη, εάν εσείς ή εγώ πηγαίναμε να χειρουργηθούμε και στην πιο ακριβή ιδιωτική κλινική, με ιδιωτικό συμβόλαιο ασφαλιστικό, με 100% κάλυψη, ξέρετε τι γινόταν? Κάλυπτε μεν ιδιωτική ασφάλεια τα νοσήλια και τις αμοιβές των γιατρών, αλλά τα φάρμακα και τα υλικά στο ή καταφεσώνανε. Σου λέγανε φέρε και το βιβλιάριο μαζί, και στο ΙΚΑ ή στο ΤΕΒΕ ή στο όποιο ταμείο που είχες, γιατί όλοι είχαν κάποιο ταμείο ταυτόχρονα με την ιδιωτική ασφάλεια, εκεί τα χρεώνανε τα υλικά και τα φάρμακα. Τα χρήματα λοιπόν που φαγώθηκαν από αυτή την τεράστια φούσκα υπερτιμολόγηση, τη σκανδαλώδη, σε μερικά υλικά ήταν 5.000 φορές πάνω από την τιμή που κρατούσε διεθνώς. 5.000 φορές επάνω από την τιμή που επικρατούσε διεθνώς. Τα χρήματα που φαγώθηκαν, αν είχαν δοθεί εκεί που έπρεπε, δηλαδή στα δημόσια νοσοκομεία για εξοπλισμό και εξυγχρονισμό και στο προσωπικό το μόνιμο των δημόσιων νοσοκομείων για προσλήψεις, σας το λέω εν πλήρη τιμή και συνειδήση, σήμερα θα είχαμε τα καλύτερα δημόσια νοσοκομεία στον κόσμο. Μιλάμε για ένα φέση πάνω από 50 δις. Και είναι επιικές το νούμερο που λέω. Είναι επιικές. Πάνω από 50 δις. Βεβαίως. Ήταν συνένοχοι πολιτικά, και εδώ υπάρχουν πολιτικοί συνένοχοι. Δεν ξέρω, ναι, ποιος έχει την ευθύνη, την ποινική. Όχι, γιατί απολυθήκανε. Προσέξτε. Ρυθμίζονταν οι τιμές, γιατί είναι μερικοί έτσι του φιλελεύθερου χώρου που πιστεύουν στο αόρατο χέρι της αγοράς, το οποίο, τα ξέρετε θεωρία. Ποιο αόρατο χέρι της αγοράς? Ρυθμίστηκαν οι τιμές στο ταβάνι από το κράτος με ΦΕΚ. Αυτό έγινε. Με ΦΕΚ που βγήκε το 1998 και ίσχυε μέχρι το 2000. Και για να αποδείξω αυτό που λέω, για να τα λέμε κιόλα, λέμε για αυτούς που δεν κάνανε ή κάναν τα στραβά μάτια, να πούμε και για αυτούς που κάνανε. Γιατί εγώ τα λέω όλα, δεν έχω. Ναι. Ο μοναδικός ο οποίος έκανε κάτι σε όλο εκείνο το διάστημα, ναι, πιθανώς επειδή ήταν γιατρός και τα ήξερε, ναι, πιθανώς επειδή άκουσε αυτά που λέγαμε. Και η σημερινή είναι γιατρία. Ναι, ναι. Ήταν ο κύριος Κακλαμάνης. Ναι. Όταν ήταν υπουργός υγείας, ο Νικήτας. Ναι, ξέρετε τι έκανε? Ναι. Να σου πω τι έκανε. Δεν είδε ο κάθε κωδικός ούτε τι είναι, ούτε σε τι αντιστοιχεί, ούτε τίποτα. Έβγαλε μια μέρα μια διαταγή και είπε: όλα 20% κάτω από αύριο. Και όποιος του αρέσει να εξακολουθήσει να προμηθεύει. Λοιπόν, θα κλείσει. Ξέρετε τι έγινε την άλλη μέρα? Όχι μόνο εξακολουθήσανε όλοι να προμηθεύανε τρέχοντας, αλλά εξακολουθούσαν να τσακώνονται ποιος θα πρωτοπρομηθεύσει. Λοιπόν, με 20% γιατί, μείωση έτσι. Θα κλείσω με το φανταστείτε τι γινόταν. Λοιπόν, δεν θα διαφωνήσω ότι υπήρχε υπερσυνταγογράφηση και υπερτιμολόγηση ιατρικών υλικών και φαρμάκων. Ναι. Μην παραγνωρίζουμε όμως το γεγονός ότι τουλάχιστον από το τέλος του 2009 και μετά, από το 2010 μέχρι και το 2015, υπήρξε μια σημαντική μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Ναι, αλλά μεταβάστηκε ένα μεγάλο μέρος από 5,1, από 5,1 πήγε στο 2,2. Ναι, αλλά το 1,5 το πληρώνει ασφαλισμένος από τσέπη του, κύριε Τσάμι. Το πληρώνει, αλλά υπήρχε μια σημαντική μείωση που οφείλεται να το γνωρίσετε, κύριε Παπα-Νικολάου. Στην κρατική δαπάνη. Στην κρατική δαπάνη. Όχι όμως στα κέρδη των φαρμακευτικών εταιριών. Από εκεί και πέρα, πληρώνω. Αυτό όμως, αυτό όμως είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών που άσκησαν από το 10 και μετά μέχρι το 15 οι κυβερνήσεις που υπήρχαν. Και του Πασόκ και η συγκυβέρνηση Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να τους πετάμε στον Κιάδα
τις πολιτικές που ακολούθησαν, ούτε τον κύριο Λοβέρδο. Διότι επί των εμπερών του κυρίου Λοβέρδου υπήρξε η μείωση των τιμών και συνεχίστηκε, και συνεχίστηκε και μετά. Και πες μου, ποιος έλεγε ο κύριος Παπα-Νικολάου, το ξέρει. Για το ειστήριο Αφήστε, αν σας πω. Κύριος Γεωργιάδης, αν σας πω την προσωπική μου γνώμη. 25. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν έκλεισε νοσοκομεία. Η προσωπική μου γνώμη. Το εισιτήριο των 5 ευρώ, ναι, έπρεπε να υπήρχε για μένα. Γιατί? Από την πλευρά της διοίκησης. Εσείς λέτε το εισιτήριο στα τακτικά ιατρία. Στα τακτικά ιατρία. Ο κ. Καλαζιάς λέει το εισιτήριο για νοσηλεία. Για να λένε 25 ευρώ. Που δεν θα έμενε 25 ευρώ. Ακριβώς. Το 5 ευρώ πρέπει να πει και κακώς καταργήσει. Το 25 ευρώ. Που είπε ο Γεωργιάδης ότι και σιγά την ασθένεια ο καρκίνος. Δεν τρεπόμαστε και λέμε φρόντιζε για την υγεία. Εάν ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι και ο κ. Λοβέρδος και ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Βορύδης και όλοι οι υπουργοί νομίζω ακολούθησαν μια πολιτική μείωση των φαρμακευτικών δαπανών. Και αυξάνε την συμμετοχή. Έτσι. Υπέροχα. Δεν έχουν αυξήσει ούτε η δική σας συμμετοχή. Ούτε η δική σας. Διότι αυτή τη στιγμή τώρα, όταν από τα 5 δις το πάτε στα 2 δις. Εγώ δεν μπαίνω σε νούμερα τέτοια 23, διότι αυτά είναι. Είπε πάνω από 50 δις. Εγώ το λέω. Εγώ το λέω. Μπορεί να τα πούμε. Τρελό πάρτι. Πάρτε τις τιμές και την κατανάλωση. Ποιος θα πλήρωσε όλα αυτά, κύριε διοικητά μου? Ποιος? Μειώθηκε η φαρμακευτική δαπάνη και η δαπάνη των ιατρικών υλικών από το 2010 και μετά. Ναι, πηγαίνω εγώ. Γιατί δεν το αναγνωρίζετε? Γιατί δεν το αναγνωρίζετε? Από τα 5 δις πήγε στα 2 δις. Να σας πω κάτι. Να σας πω και κάτι. Συγγνώμη για τον Νικολάου. Παρακαλώ. Τώρα υπάρχει μια αύξηση 400 εκατομμύρια τη φαρμακευτική δαπάνη. 17. Ναι. Πού είναι δηλαδή η τακτική και η πολιτική της κυβέρνησης για περαιτέρω μείωση ή για προσόφελος του ελληνικού πληθυσμού? Τώρα εμείς θα λέμε για όλες τις κυβερνήσεις. Όχι, δεν μπορούν όμως, αυτοί οι οποίοι, κατά την άποψή μου, δεν έχουν κάνει τίποτα στην υγεία αυτή τη στιγμή, να έρχονται τιμητές και να λιθοβολούν τους προηγούμενους. Αν πάτε στο θριάσιο, καρέκλα σου νοικιάζουν. Τηλεόραση την νοικιάζει, την νοικιάζουν πάντα. Αποκλειστική την πληρώνει. Ό,τι θέλει, καρέκλα για να μένει κάποιο. Χαρτί υγεία μερικέ φορέ. Το πετσέτρι σου. Αυτό δεν είναι υγεία. Αυτό δεν είναι υγεία που προστατεύει τους πολίτες. Και κατά τα άλλα μειώνουμε τις δαπάνες. Να σας δώσω 10 δευτερόλεπτα. Έχω μπερδεί το χρόνο. Είπα για το δύο μέχρι τα μνημόνια. Για τα μνημονιακά χρόνια τώρα. Για τα μνημονιακά. Μην τσακώνεστε. Στα μνημονιακά χρόνια η χώρα δεν κυβερνιέται μέσα από τη χώρα. Συμφωνώ. Καλά, ναι. Εντάξει. Έχει άλλα αφεντικά. Ναι. Επίσης, το τρίτο και φαρμακερό τρέχον μνημόνιο που έχουμε τώρα, ναι. Αυτό που φορώ Τσίπρας το 2015, ναι. Το ψήφισαν και ο συνασπισμός ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το ποτάμι. Οπότε ας μην τσακώνονται. Επανέλθουμε γιατί έχει συνέχεια. Δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε, είχα πάρα πολλά να πω, αλλά πασχολούμαι σε μια επόμενη φορά. Έχει συνέχεια το θέμα. Ωραία. Λοιπόν, θα είστε εδώ ζωντανά στο πλατό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ραντεβού αύριο Πέμπτη εμείς. Λοιπόν, πάμε σε ιατρική ενημέρωση.